Μπορώ να πάω τουαλέτα, κύριε. Κύριε. Ναι, Μάριε, πήγαινε. Ήταν ένα από εκείνα τα πρωινά που με καυγάδες, με φωνές και ζόρια η μάνα μου με ξύπναγε. Όλα του σχολείου βαρετά πήγαινα προς την τουαλέτα, ώσπου πόδο πολιτά και κραυγές άκουσα από το τέλος του διαδρόμου. Φωνές γνωστές μα όχι από το τμήμα το δικό μου. Νόμιζα πως ήταν άσκηση σεισμού, μέχρι που ακούστηκε ένας ήχος πυροβολισμού. Και ουρλιαχτά, τσιριχτά, μου τρυπήσαν τα αυτιά. Από το σάματα ο χρόνος έμοιαζε να σταματά. Έτσι όρμηξα σβέλτα μέσα στη τουαλέτα. Μπήκα στο μεσαίο καμπινέ και με τα χέρια μου που έτρεμαν σκούπισα τα μάτια μου με μια χαρτοπετσέτα. 10 λεπτά μετά τις 10. Δευτέρος πυροβολισμός, αναρωτιέμαι ποιον θα πήρε πάλι πλάι του ο Θεός. Ακούω περιπολικά κι ας φτάσανε τόσο αργά. Προσεύχομαι να κάνουν κάτι, κλαίω μ' αναφιλητά. Αλλά παγώνω γιατί ακούγονται ξανά τρεχαλιτά. Ύστερα λίγη ησυχία, ύστερα βήματα αργά να πλησιάζουν. Και ο τρόμος με παγώνει ως το μεδούλι, καθώς ακούγεται της πόρτας της τουαλέτας στο χερούλι. Η πόρτα ανοίγει, κάποιος μπαίνει και εγώ ακούω το νερό να κυλάει στον νηπτήρα ένα μέτρο πέρα από εδώ που έχω κρυφτεί και πάνω στη λεκάνη έχω ανέβει. Ενώ προσεύχομαι να μπει στο δίπλα καμπινέ, βηματίζει τόσο αργά, σχεδόν βασανιστικά. Ευτυχώς μπαίνει στο αποχωρητήριο δεξιά από αυτό που είμαι εγώ, δίχως καλά να το σκεφτώ. Τεντώνομαι και προσπαθώ ποιος είναι να δω. Είμαι εγώ, είμαι στο δεξιά αποχωρητήριο και είμαι 17 χρονών. Έχω στο χέρι ένα πιστόλι, στην μπλούζα αίματα, στα μάτια κλάματα και ένα βλέμμα θολό. Παρανοώ καθώς συνειδητοποιώ πως το μεσαίο καμπινέ κρυφτικά στο δημοτικό, προσπαθώντας να ξεφύγω από το Μιχάλη που πριν λίγο με μια σφαίρα στο κεφάλι εκτέλεσα εμψυχρό. Όσο για τον άλλο πυροβολισμό ήτανε λάθος, ήθελα να ρίξω για εκφοβισμό. Όμως αστόχησα και βρήκα ένα παιδί στο ψαχνό που δεν έφταιγε σε τίποτα, δεν έκανε κακό. Γι' αυτό τους άφησα να φύγουν, είπα πάρτε τον μαζί. Και σε αυτή την τελευταία προσευχή μετανιωμένος, Θεέ μου σου ζητώ το τραύμα του να εκουλωθεί. Αμαρτία μου ας μη γίνει τιμωρία του. Ένα ταξίμι απόψε παίξε μου βαρύ για το μακρύ ταξίδι μου απ' την αυλή ως το κελί. Το λογισμό που τίνει προς ένα τέλος λυτρωτικό. Μου πήραν τα κορδόνια μου για να μην μου κάνω κακό. Ένα ταξίμι απόψε παίξε μου βαρύ για το μακρύ ταξίδι μου απ' την αυλή ως το κελί. Το λογισμό που τίνει προς ένα τέλος λυτρωτικό. Μου πήραν τα κορδόνια μου για να μην μου κάνω κακό.